θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία είναι η δέσμευση που είχε αναλάβει ο κύριος Δήμαρχος προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι καλό αυτό ή κακό για το Δημοτικό Συμβούλιο? Λοιπόν, θα θέλω να σας ρωτήσουμε, κύριε Δήμαρχε, είχατε δεσμευτεί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα το ενημερώνετε αναλυτικά για το τι περιλάμβανε εισήγηση του Σωματείου των Αποστράτων για τη φύλαξη του πάρκου από τους μετανάστες, θέμα που έγινε και πρωτοσέλιδο σε όλη τη χώρα, σε εφημερίδες της χώρας, και είχατε πει ότι θα συναντηθείτε μαζί τους, θα ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και προφανώς αυτό που μας ενδιαφέρει όλους είναι και μια ανατομία πώς πέρασε μια τέτοια απόφαση χωρίς να την παρέτε είδηση σαν πλειοψηφία, σαν δήμαρχος, σαν υπεύθυνη δημοτική αρχή και πέρασε μια τέτοια πράξη. Η δεύτερη ερώτηση είναι εξίσου, κατά τη γνώμη μου, σημαντική, με την έννοια την εξής. Βγαίνουν διάφοροι πολιτικοί παράγοντες, αυτοδιοικητικοί παράγοντες και μιλάνε για την αξιοποίηση του στρατοπέδου της πόλης. Επειδή η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να συμβάλλει ουσιαστικά και είναι αναπτυξιακός παράγοντας και η αποκατάσταση και η χρήση του στρατοπέδου σαν νέας υποδομής μαζί και με άλλα χτιριακές υποδομές του δημοσίου που υπάρχουν στην πόλη και πρέπει σαν αυτοδιοίκηση να συμβάλλουμε στην αξιοποίησή τους, γιατί αποτελούν παράγοντες τοπικούς αναπτυξιακούς. Η ερώτηση είναι εάν θα δημιουργήσουμε μια σύσκεψη με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τους υπουργούς που χειρίζονται το θέμα, τους τοπικούς βουλευτές, αυτοδιοικητικούς παράγοντες, το τοπικό επιμελητήριο, το τεχνικό επιμελητήριο, το επαγγελματικό και εμπορικό επιμελητήριο και με μια προεργασία ουσιαστική με τις δημοτικές υπηρεσίες, ώστε να μπορέσουμε να καταγράψουμε τις διαφοροποίησεις και τις συγκλίσεις που μπορούν να γίνουν, ώστε να είναι μια παραγωγική συνεδρίαση. Επειδή τα θέματα αυτά θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά για την αναπτυξιακή πολιτική. Έγινε ερώτηση. Κατανοητό, κύριε Σάρφη. Εντάξει. Νομίζω ότι συγγνώμη, αλλά τοποθετήκατε στην αρχή. Έγινε κατανοητή ερώτηση.